Οι μακροχρόνιοι άνεργοι πάνω από 12 μήνες καλύπτουν το 70% του συνόλου, ενώ το 33,1% από αυτούς δεν μπορούν να βρουν δουλειά πάνω από 4 χρόνια. Παράλληλα, η ανεργία των νέων κινείται στο 60%, ενώ η μία στις δύο νέες θέσεις απασχόλησης είναι με μισό ωράριο και μισό μισθό. 9 στους 10 ανέργους βρίσκονται στο περιθώριο και δεν λαμβάνουν καμία απολύτως στήριξη από τον ΑΕΔ, ούτε στο επίδομα ενεργείας, ούτε ως επιδότηση απασχόλησης. Από τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική, προκύπτει ότι η Ήπειρος είναι η περιφέρεια με το χαμηλότερο ποσοστό εργατικού δυναμικού. Το ποσοστό ανέρχεται μόλις στο 47,7%, με το υψηλότερο να καταγράφεται στην Κρήτη και να φτάνει στο 54,4%. Το ποσοστό ανεργίας στην Ήπειρο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 έφτασε στο 26,3%. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτω από το εθνικό μέσο όρο 23,3% βρίσκονται μόνο οι περιφέρειες της Θεσσαλίας 23,1%, της Στερεάς Ελλάδας 22,9%, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 22,1%, της Αττικής στο 22% και της Πελοποννήσου στο 19,2%. Σε επίπεδο εκπαίδευσης, την πιο υψηλή ανεργία παρουσιάζουν οι πολίτες που έχουν τελειώσει έως λίγες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή στο 38,8%. Όμως, στις αμέσως επόμενη θέση, στο 28,6%, βρίσκονται όσοι έχουν σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα υπόλοιπα στοιχεία ξεχωρίζει το ποσοστό της μερικής απασχόλησης, που φτάνει στο 10,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο, είναι κατά 2,9% συγκριτικά με το τέταρτο τρίμηνο του 2016 και κατά 9,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017. Επίσης, το 6,2% ανέρχεται το ποσοστό όσων έχουν προσωρινή εργασία. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 5,7% συγκριτικά με ένα τρίμηνο νωρίτερα και κατά 10,1% σε σχέση με τους νωρίτερα. Διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι μισθωτοί στο 65,4%. Επίσης, είναι ψηλό το ποσοστό, το 23,3%, των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό.